Ακινησία των πραγμάτων, ο τρούλος του ουρανού, οι τεθλασμένες του. Η αληθινή μου ζωή δεν απομένει παρά εγώ. Η αυγή, η γαλήνη της άμμου, η διάπλατη πόρτα. Ξένη και στη σιωπή. Σιγανή βροχή. Από τότε ζω μόνος. Καμιά ευγενική γυναίκα δεν με φροντίζει. Ζεσταίνω το τσάι μου μόνος. Σηκώνω το κερί και διαβάζω, όχι ποίηματα, όχι, τον πράσινο αχνό των δέντρων έξω από το παραθυρό μου. Θυμάμαι ωστόσο δύο στίχους από μια συλλογή του Σουντό Μόρι. Ζέστη από τον κόρφο θαυμάσιο κοριτσιού. Ο εχθρός του ποιητή. Κατεβαίνω σιγά. Γελάω ξαφνικά, χωρίς να το θέλω. Πάντα γελάω. Μπαίνω αριστερά στην άδεια κουζίνα. Ανοίγω το τετράφυλλο παράθυρο προς την ανατολή. Κάθομαι στο τραπέζι με τα σκόρπια μήλα. Ξεχνιέμαι μονάχη. Μονάχη χαίρομαι τις ώρες της αυγής. Σε τόπο ξερό απλώνω τον κήπο μου, έως ότου γεμίσει το στόμα μου γέλιο. Κάποια στιγμή τη χρησιμοποίησα την ποίηση. Αυτό που κατά τη γνώμη μου χαρακτηρίζει εν τέλει τον κακό ποιητή, για να πω τον καημό μου. Αν σταματήσεις αυτό, η ποίηση πάει περίπατο. Και μετά άρχισε να με ενδιαφέρει, σαν να λέμε ότι έπαιξα μια παρτίδα μαζί της και κέρδισε. Η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ συμπυκνωμένο, κατά τη γνώμη μου. Και μερικές φορές συμπυκνωμένα οδυνηρό. Δεν νομίζω ότι η ποίηση είναι δηλαδή μια ρομαντική ιστορία, ότι μιλάει για τη φύση, για τον έρωτα, αυτά. Η πραγματική ποίηση για μένα δημιουργεί χαρά, αγαλίαση θα μπορούσα να πω, αλλά μέσω του πόνου. Και δεν είναι ο κόσμος διατεθειμένος και καλά κάνει. Και εγώ η ίδια όταν ξεκινάω να γράψω ποίηση, λέω Χριστέ μου, τι θα περάσω, τι θα τραβήξω. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι πάρα πολλοί ποιητές δεν διαβάζουν ποίηση. Δηλαδή, γιατί αν διαβάζαν όλοι που γράφουν, θα είχαμε μεγαλύτερο κοινό.